Έτσι λοιπόν οι αφέντες τότε οι μουσουλμάνοι και οι αρχές άρχισαν να κάνουν συστάσεις στους Ρεθυμνίους και να προσπαθούν να τους απαγορεύσουν να το λένε, διότι ήταν ένα κομμάτι που προοριζόταν για πένθυμες περιστάσεις κυρίως. Όμως δεν υπάκουσαν οι Ρεθύμνοι και έτσι συνεχίστηκε να τραγουδιέται και έμεινε για κάποια χρόνια και ο Παύλος ο Βλαστός το κατέγραψε.